μπάνια. Με την ίδια ετοιμασία. Α, έφκαλε το μπάνιο. Δεν είναι ο Κώστας. Όχι, δεν είναι. Θα σου κάνε βουτιά, Κώστα. Κώστα μου, νόμιζε ότι είσαι εκείνο το νεαρός που πήδηξε στο... Ναι. Αντώνη. Αντώνη, είμαστε στον αέρα. Όχι, αλλά θα μπορούσα να κάνω ακριβώς αυτό τώρα. Κάντο, άμα μπορείς. Κάντο αν μας αγαπάς, αν βάζαμε στοίχημα μπορεί και να το έκανα. Βάζουμε πάντως, τώρα. Γάχτω, Κώστα μου, το σακάκι σου. Ναι, τώρα βγάλτε το σακάκι. Τι το φοράς το σακάκι τώρα. Μόνο αν δώσει εντολή ο κύριος Κασκάνης και ο κύριος Νταούλης θα τη βγάλω την γραβάτα και το σακάκι. Μάλιστα. Στα δημοτικά μπάνια... Πάντως εδώ στα δημοτικά... Ναι. Δεν έχει πολλούς Κύπριους, πρέπει να σας πω. Έχει αρκετούς ξένους. Οι Κύπροι έρχονται νωρίτερα το πρωί εδώ. Αλλά έχουμε βρει κάποιους οι οποίοι ήδη έχουν ψηφίσει και ήρθαν για να κάνουν το μπάνιο τους. Και μας είπαν και κάποιοι άλλοι ότι θα κάνουν τώρα το μπάνιο τους, θα πάνε στο σπίτι, θα ξεκουραστούν και αργότερα το απόγευμα με την ησυχία τους θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι κυρίως πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που προτίμησαν να έρθουν το πρωί να μην χάσουν την παραλία και τη θάλασσα. Αν μπορούμε, νομίζω, να έχουμε μια κυρία εδώ η οποία ήδη έχει κάνει το μπάνιο της. Καλημέρα σας. Nope. Ναι, κολύμπησα. Κάθε μέρα. Και σήμερα, ναι. Σίγουρα. Θα πάτε να ψηφίσετε. Σίγουρα, λίμωνο. Τι ώρα θα πάτε, το απόγευμα. Το απόγευμα. Έχετε, φοβάστε, ανησυχείτε για τη διαδικασία. Όχι, καθόλου. Είναι υποχρέωση μας να ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε έτσι ένα θεματάκι. Πάντω, πάφο, είδα πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Και ήταν αρκετή η κίνηση. Γεγονός που το ερμηνεύω ότι η συμμετοχή θα είναι αρκετά αυξημένη. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα έξω από εκλογικά κέντρα. Πολλή κίνηση. Πριν από λίγο άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ο Δήμαρχος Πάφο, κ. Φέδωνος, ο οποίος μάλιστα προέβηκε σε καταγγελία ότι επιτελείο υποψηφίου λέει, κατάγγειλε ότι έχει δώσει οδηγίες ώστε όποιος φωτογραφίσει το ψηφοδέλτιό του και ψηφίσει το συγκεκριμένο υποψήφιο θα του δώσει 100 ή 200 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Προέβησε σε επίσημη καταγγελία πριν από λίγο που άσκησε. Άρα έχουμε για άλλη μια φορά αυτό με τη φωτογράφηση. Στο κουπάτιο. Ναι. Ένας είναι ο υποψήφιος του βεβαίως, δεν είναι κάποιος από αυτούς. Στοχευμένα καταγγελία. Πάντως οι πρόεδροι στα εκλογικά κέντρα και οι αστυνομικοί έδιναν σε όλους εκεί σαφείς οδηγίες ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν, να έχουν κλειστό απενεργοποιημένο το κινητό τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο, ναι. Μάλιστα. Τώρα πάμε...